Αυτό ήθελα να πω και θα σοπάσω. Παιδιά, εγώ, αλήθεια σας το λέω. Καλά, εγώ, ακούστε, δεν σας πω, ακούστε. Ήρθε η ώρα να σας πω ότι είμαι πιο βαρετή και από μπρόκολο στον ατμό. Δεν έχω κάτι. Αποκλείεται. Νατάλια, μην με αποκαλάς τώρα. Σε έχουμε κάπως στο μυαλό μας τόσα χρόνια. Αποκλείεται. Ο Λεωνίδας με κοιτάζει του τύπου, μη μας απογοητεύσεις. Έχει τέτοιο βλέμμα. Θα περιμένουμε να ακούσουμε. Μα είναι δυνατόν. Όχι, εγώ δεν το πιστεύω. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι πολύ παράξενο, εκτός από στούντιο. Ήμουνα σίγουρη. Ήμουνα σίγουρη που θα το έλεγε. Τηλεοπτικό ή ηχογράφηση. Όχι, όχι. Στούντιο ηχογράφηση. Ξημερώματα. Άδειο. Σιγά μην σας πω και τραγούδι. Κοντρόλ. Σιγά μην σας πω. Ποιο τραγούδι ηχογραφούσατε εκείνη την ημέρα. Βέβαια. Και σας βγήκε ο έρωτας. Θα σας πω και τον ηχολήπτη και ποιος έκανε τη μίξη. Όλα θα σας τα πω. Αυτό θυμάμαι μόνο. Ήταν μπροστά και αυτή. Ποιος. Και ο Σιρινάκης μου κανόνισε το σιγόρο παρά. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ έτσι και πολύ, πολύ περίεργα πράγματα. Αυτό θυμάμαι μόνο. Εντάξει, δεν θυμάμαι το στούντιο είναι κάτι. Είναι, το στούντιο έχει είναι, μια... Είναι, ναι, εντάξει. Εσύ Κώστα. Αφήστε το τώρα, δεν πειράζει. Το ξέρω. Αλήθεια. Εκθέτεις την παρουσιάστρια σου και εσύ τίποτα. Το ξέρω. Ξέρεις. Ναι. Πες το. Όχι βέβαια. Που, τι ξέρεις. Εσύ δεν μου το έχεις πει. Πες το. Θα το πω. Πες το. Σε δοκιμαστήριο. Α, ναι, το ξέρω κι εγώ αυτό. Δεν είναι κάτι. Δοκιμαστήριο μαγαζιού, μαγαζιού με ρούχα. Και η πολίτρια απ' έξω. Δεν ξέρω, δεν έβλεπα έξω. Δεν με ένοιαζε τίποτα. Ήταν κλειστή η πόρτα. Συγγνώμη, είναι στα πλαίσια του. Πόρτα, κουρτίνα ήταν. Πόρτα. Είναι στο πλαίσιο του που έρχεται η πολίτρια και σου λέει εξυπηρετήστε. Και πω. Ήταν η πολίτρια. Εξυπηρετήστε. Ναι, φύγε τώρα. Εξυπηρετούμε και εξυπηρετώ. Και βγάζει το κεφάλι και λέει εξυπηρετούμε. Πάρα πολύ καλά, μπορεί να φύγει τώρα. Μπράβο, Κώστα.